Πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου για να μας, ναι, έτσι, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Μια χαρά, δόξα στο Θεό. Διάβαζα ότι στις ανακοινώσεις, στις ανανεώσεις μάλλον των μισθωμάτων, έχουμε θέματα ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Αξιώνονται αυξήσεις έως και 30%. Ναι. Εγώ θα σας αναφέρω ότι είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους ενοικιαστές, διότι έχουμε την ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων του 2019. Να καταλάβει ο κόσμος ότι το 2018 ως και σήμερα τα ζητούμενα μισθώματα έχουν αυξηθεί από 37,2% έως και 42,1% σε φορά κατοικία, ναι, οικογενειακή. Ναι. Αυτό, βρε φίλε μου Γλυκέ, από τη στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλη δυσχέρεια και πολύ μεγάλη ακρίβεια και πολύ μεγάλη κρίση και οικονομική κρίση και υπάρχουν οι φτωχοί, οι φτωχότεροι και οι μεσαίοι φτωχοί, πώς γίνεται να αυξάνονται τόσο θεαματικά τα ενίκια? Θα σας αναφέρω το εξής, ότι καθημερινά έχουμε αυξημένη ζήτηση και η διαθεσιμότητα των ακινήτων είναι πάρα πολύ μικρή. Η αγορά δηλαδή το προστάζει. Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι το θέμα της αγοράς, είναι νόμος αγοράς. Η ζήτηση και η διαθεσιμότητα. Μετά από 10 χρόνια μνημόνια και μηδενική σχεδόν οικονομική δραστηριότητα, σκεφτείτε ότι η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε ακόμα και 95% των χρόνων των μνημονίων, δεν είχαμε νέα ακίνητα. Ο κόσμος τράφηκε μαζικά στις ενοικίες κατοικιών. Ακόμα και τώρα που βλέπουμε ότι η ματαγόνα καταγράφει θετική πορεία, το 2021 είχαμε 900 εκατομμύρια εκδόσεις νέων εργασιακών δανείων. Το 2022 θα κλείσουμε με 1,2-1,4 δις. Δηλαδή πολύ μακριά από τη λογική του 2004-2008 που είχαμε 17 δις ευρώ. Άρα βλέπουμε τον κόσμο να μην επενδύει για τη στεγαστική του πολιτική, για τη στεγασή του στην αγορά κατοικίας πολύ εύκολα. Υπάρχει αυτή η ιδία συμμετοχή 30-40% που ήταν τραπεζικά ιδρύματα για τη χορήγηση του δανεισμού, αντιλαμβάνεσαι ότι μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση. Άρα βλέπουμε οι τιμές των ζητούμενων μισθωμάτων να αυξάνονται, ενώ παράλληλα ήρθε και η βαχυχρόνια μίσθωση, η οποία τράβηξε, σκεφτείτε στο κοινό της Αθήνας, στο Δήμο Αθηνέων, 9.200 ακίνητα μηνυγραμμές βαχυχρόνιας μισθώσης το μήνα Σεπτέμβριο, 650 είναι μόνο στο νέο κόσμο. Μα ο νέος κόσμος δεν είναι περιοχή τόσο πολύ μεγάλη που θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αθεσιμότητα κινήτων προς ενοικίαση, όταν λείπουν κιόλας 650 ακίνητα για γραμμές βαχυχρόνιας μισθώσης. Μάλιστα. Πάντως αυτό που λες και εσύ συνέχεια και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε είναι ότι με τόσο ακριβά τιμήματα, τόσο ακριβά ενίκια, αυτό που πρέπει οι ιδιοκτήτες να έχουν υπόψη τους και να λαμβάνουν σοβαρά, έτσι, το πιο σοβαρό στοιχείο είναι η συνέπεια, έτσι, ακριβώς, στην καταβολή. Εγώ θα σου πω ότι γιατί 1,5 κανονάκι να σου βαρέσει, 1,5 μήνα να σου βαρέσει κανονάκι. Και μετά αντί βρες εσύ άκρη με τον ενοικιαστή σου για να το βγάλεις έξω. Εγώ θα σας πω ότι η διαδικασία αυτή έχει απλοποιηθεί. Έχει απλοποιηθεί, έχει... Πες, άλλος σε πληρώνει. Συντομευθεί. 2-3 ενίκια, τι γίνεται? Όχι, θα σας πω τι συμβαίνει. Παλαιότερα, ακόμα και για τα μη εισπραχθέντα μισθώματα, ο ιδιοκτήτης πλήρωνε φόρο. Πλέον όμως υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που λέει το εξής. Εάν ο ιδιοκτήτης σου είχε αναγωγή για τα γη πληρωμής και καταθέσει συγκεκριμένα έγγραφα στην εφορία, δεν πληρώνει φόρο για τα μη εισπραχθέντα μισθώματα. Αυτό είναι η διαδικασία που μπορεί να τραβήξει όμως από 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες και έχει κοστο... είναι κοστοβόρο διαδικασία και οικονομικά και ψυχολογικά. Μάλιστα. Άρα αυτό που λέμε στους ιδιοκτήτες εμείς είναι το εξής. Αν έχεις έναν ενοικιαστή, ο οποίος δεν σε δημιουργεί προβλήματα ο άνθρωπος, είναι κύριος στις υποχρεώσεις οικονομικές και φροντίζει το ακίνητο, εκαθίστε μαζί κάτω να τα βρείτε, διότι και οι δύο βιώνετε την ίδια καθημερινότητα. Αν έχεις όμως το αντίθετο, ενοικιαστή ο οποίος είναι κλασικός μπαταχτσής και έχει να σε πληρώσει και 5-6 μισθώματα. Αν αυτή τη στιγμή είσαι ανοικιαστή που δίνει σωστό στις υποχρεώσεις του, πρώτα απ' όλα αν το συμβόλαιο του μισθωτήριου λύγει, του κοινοποιείς κατευθείαν με δικαστικό επιμελητή τη λύση της μίσθωσης και την παράδοση του μισθείου. Εάν αυτή τη στιγμή είναι ανοικιαστής πάλι ή έχει μια διάρκεια μίσθωσης συγκεκριμένη και πάλι δεν είναι σωστός, πας στη δυστροπία ανοικιαστή και μη καταβολή μισθωμάτων. Άρα εντός 3-4 μηνών θα βγει έξω συγκεκριμένος ανοικιαστής και εσύ ουσιαστικά δεν θα μπει στη διαδικασία να πληρώσει φόρους για τα μη εισπραχθέντα. Το θέμα είναι το εξής, μην φτάνουμε εκεί όμως. Το θέμα είναι ότι αυτό το ζήτημα που βλέπουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ακόμα και σε συνεπείς ενοικιαστές να ζητούνται αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 30%. Άρα αυτό γιατί σου λέει πια ο πληθωρισμός τρέχει, καλπάζει. Παλιά βάζανε και αυτό τον όρο σύμφωνα με το 4% με τον πληθωρισμό. Το 75% του τιμαρίθμου ήταν τότε, ναι.
Αυτή τη στιγμή όμως, αν μου σε διαδικασία αυτή σκεφτείτε τον πληθωρισμό 12,4% το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τη γύρωση τη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Και ταυτόχρονα ο πληθωρισμός γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας ότι ουσιαστικά συρρυκνώνουν τα εισοδήματα. Αλλά πώς να ζητήσει μια αύξηση αυτή τη στιγμή 30% σε κάποιον, αφού το εισόδημά του, το διαθέσιμο εισόδημά του ή παραμένει σταθερό ή έχει μειωθεί, εγώ θα σας πω. Μάλιστα. Είναι μια στρεβλή κατάσταση κατά με. Εντάξει, η ζήτηση είναι ένα θέμα, αλλά και δεν βλέπουμε να έχει και φραγμό αυτή η αύξηση των ενοικίων. Δηλαδή βλέπουμε και στα social και δεξιά-αριστερά τρύπες να ζητάνε απίθανα πράγματα, έτσι. Σκεφτείτε ότι για εκείνα μικρότερες επιφάνειες που δεν είναι για οικογένεια αλλά είναι για φοιτητές ή για νέους ανθρώπους ηλικιακά εργένιδες, θα σας αναφέρω ότι από το 2017 ως και σήμερα η αύξηση του τμήματος μισθωμάτων αγγίζει το 53% στην Αθήνα και η δεύτερη πόλη με υψηλή ποσοστιαία αύξηση είναι η Πάτρα με 47,3%. Μάλιστα. Άρα ακόμα και στα μικρά ακίνητα βλέπουμε ραγδαίες αυξήσεις. Δηλαδή στην Αθήνα τουλάχιστον δεν υπάρχει μικρό ακίνητο κάτω από 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 10 ευρώ το τετραγωνικό, έτσι. Δηλαδή θες περίπου ένα μισθό, αν βάλεις ότι είναι 6-14 ο βασικός και θέλει 500 μαζί με τα κοινόχρηστα και τα λοιπά. Έχεις ένα μισθό για 50 τετραγωνικά. Βάλε και τα άλλα έξοδα. Καλά, ναι, τα άλλα δεν τα βάζεις. 60-70% υπολογίζουμε εμείς ότι είναι το κόστος για τους νέους ηλικιακά ανθρώπους. Σκεφτείτε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή μια οικογένεια, αν μπει σε διαδικασία να ζητήσει μια κατοικία, μια ποσοτική κατοικία, 600 ευρώ. Και να πει, ξέρετε, εγώ δίνω 600 ευρώ για να βρω ένα σπίτι για να βάλω την οικογένειά μου μέσα με δύο δωμάτια. Πρέπει να γνωρίζει ότι η βόρεια, νότια και ανατολικά προάστια η εθισιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, έστω και η μηδενική για τέτοιου είδους ακίνητα. Η μόνη εθισιμότητα καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου 2 στα 10 ακίνητα κατάλληλα για οικογένειες έχουν μίσθωμα έως 600 ευρώ. Τώρα, αν βρούμε αυτά τα δύο ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 42 ετών. Πάλι η εθισιμότητα καταγράφεται σε δυτικά προάστια και στο υπόλοιπο Αττικής. Στο υπόλοιπο Αττικής τώρα όμως συμβαίνει το εξής. Εν μέσω πανδημίας είδαμε στο πολλοί κόσμος να στρέφεται στις ενοικίες κατοικιών στο υπόλοιπο Αττικής. Γιατί στο υπόλοιπο Αττικής υπήρχαν περιοχές που διέθεταν ακίνητα και νεότερα ηλικιακά, αλλά και πιο προσιτές τιμές. Οπότε εκεί τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, καταγράφουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση των ζητούμενων τιμών. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι. Ναι, ελπίζω να επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή και να είναι βίωνα τα πράγματα. Καλά αυτά που θα λέμε. Το ευίωνο είναι στην έρευνα που ξέρω ότι έχει κάνει ο Θέμης για την πληρότητα εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου, που παρότι βλέπουμε όλα αυτά τα οικονομικά τα στοιχεία που είναι δύσκολα και τα λοιπά, η πληρότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Όντως, ξέρετε κάτι, εδώ και 15-20 μέρες είχαμε μπει στην διαδικασία να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν για κοινά γεγραμμένες βραχυπρόνες μισθώσεις στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας με το τρίμηνο 28 Οκτωβρίου. Βλέπαμε πληρώτες από 51% και 70% πριν 15 μέρες. Πριν λίγες ημέρες τώρα, πριν 2-3 ημέρες, είδαμε ότι οι προκρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σε πολλούς προορισμούς. Σκεφτείτε ότι αρακαθεί. Αράχοβίτσα και έτσι δηλαδή. Η Αράχοβα, ξέρετε, είναι η πρώτη χρονιά που στην Αράχοβα βλέπουμε ότι οι προκρατήσεις είναι στο 55-60% σε αντίθεση με τα Πασέ, καλά. Πασέ δηλαδή πια η Αράχοβα. Πασέ η Αράχοβα. Ναι, δηλαδή βλέπουμε Καλάβρετα όμως, Καρπενήσι, Αρκαδικοί προορισμοί, Καλαμπάκα, πραγματικά να έχουν ποσοστά άνω το 75-80%. Ενώ οι Αρκαδικοί προορισμοί είναι Βιτίνια, Δημητσάνα, εκεί όμως έχουν και μικρή διαθεσιμότητα κινήτων γεγονός διαχρόνιας μισθώσης, δηλαδή μικρή δυναμική, εκεί καταγράφουν προκρατήσεις το 100% όπως ξατρίκαλα Κορινθίας. Ουσιαστικά είναι μια αισιοδοξία για τη χειμερινή σεζόν όσον αφορά το τομέα του τουρισμού. Και σε όλα αυτά το απόφεγμα είναι ένα. Το καλύτερο σπίτι είναι των φίλων σου, φίλε. Εννοείται. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν το σε αυτό μιλάμε διαχρονικά, έτσι. Όπως και το σκάφος του φίλου σου πάλι. Στα τριζόνια. Στα τριζόνια. Με χρησιμοποιούν εμένα γι' αυτό, χρησιμοποιώ εγώ άλλους. Είμαι σε φάση Εράσμους τώρα. Τι να κάνουμε, τριζόνια, τριζόνια. Τριζόνια, τριζένια, τριζόνια, τριζόνια. Σου φύγει το μάτι έτσι και σαν τριζόνια, όχι τριζόνια, τριζόνια. Θέμης Μπάκας μαζί μας. Θέμη, ξέρεις από τριζόνια. Ξέρω από τριζόνια και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ όμορφα. Πες το εδώ πέρα. Οι τρεις ξενοδοχικές μονάδες. Έχει, τρεις. Τρεις. Και ωραίες παραλίες. Εντάξει, παραλίες μικρές, αλλά αυτό. Εντάξει, είναι του Πίκουλα, δεν ξέρω αν είναι στις επίσημες, είναι όσο βαρκάρεις. Σήκωσα μια ταμπέλα που λέει παραλία Γεροπίκουλα.
Είναι σε άλλο μέρος περιοχής, στο Μοναστηράκι βέβαια. Δεν είναι εκεί κοντά. Rooms to let και τα λοιπά. Ωραία, είναι η καταγωγή του πατέρα μου από εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Θέμη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.